των εκπρόσωπων της αυτού Θεοτάτης Μακαριότητος, του Πατριάρχου Αντιοχίας, Θεοφιλέστατων Επίσκοπων Πύργου, Κύριον Κύριον Ιωάννην, όπως λάβει τον λόγο. Μακαριότατε, Παναγιώτατε, σεβαστοί εκπρόσωποι των λοιπόν Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως Επίσκοπος Πύργου του Πατριαρχείου Αντιοχίας και Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στον Παλαμάντ και παλαιός φίλος της ημετέρας Παναγιώτητος, θεωρώ τον εαυτόν μου λίαν ευτυχή, διότι μου δίδεται η ευκαιρία να παρευρεθώ στην σεμνή τελετή της ενθρονήσεώς σας και να σας μεταφέρω τις ευχές και τους εγκαρδίους χαιρετισμούς του μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής, Κυρίου, Κυρίου Ιγνατίου του Τετάρτου. Η προσωπικότητα και το πολυπλευρές ποιμαντορικό σας έργο, αλλά και η συμβολή σας στην σύσφενξη των αδελφικών σχέσεων μεταξύ των ανά τον κόσμο Ορθοδόξων Εκκλησιών σας ανέδειξαν ως σημειοφόρο της αληθείας και πρόμαχο της Ορθοδοξίας. Δια τούτο θεωρούμε την επάξια εκλογή σας ως Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης εσπισφράγηση και αναγνώριση του σημαντικού και ευαρέστου έργου που επετελέσατε επί σειρά ετών στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Εμείς θεωρούμε επιβεβλημένων καθήκον να ευχαριστήσουμε την ημετέραν Παναγιώτητα δια την αγάπη και την στοργήν με την οποία περιβάλλεται τους φοιτητές μας κατά την φιλοξενία τους στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως. Βεβαίως δεν ξεχνούμε ότι και ο προκάτοχος αείμνηστος Μητροπολίτης Παντελεήμων ο Δεύτερος προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στο Πατριαρχείο μας και συνέβαλε τα μέγιστα στην επιτυχία του ελληνικού προγράμματος που εφαρμόζουμε τώρα στην σχολή μας. Παναγιώτατε, οι σχέσεις μεταξύ των εκκλησιών μας είναι αδελφικές και ιστορικές. Εύχομαι όλη ψύχος, όπως και από τη νέα θέση σας, συμβάλλετε έτι περισσότερο στην σύσφεξη και στην προώθησή τους επ' αγαθώ της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Περαίνον αναφωνώ μαζί με όλους τους εκλεκτούς παρευρισκομένους το άξιος εις πολλά έτη δεσπότη.